Φίλες και φίλοι, αγαπητέ Πρόεδρε του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στο δεύτερο συνέδριό σας με θέμα τη βιομηχανική πολιτική, καθώς και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις σκέψεις, τις θέσεις και τις δράσεις της κυβέρνησης στο κεφαλαιόδες αυτό ζήτημα, στο ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον Πρόεδρό σας και θέλω να τονίσω ότι πράγματι ο ΣΒΕ με τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο εξελίσσεται de facto, εγώ θα έλεγα, σε θεσμικό συνομιλητή και σε εταίρο της κυβέρνησης, στη δύσκολη προσπάθεια, στην κοινή όμως προσπάθεια για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση, την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και θα έλεγα ότι αποτελεί ευχή, ελπίδα, οποιαδήποτε προσπάθειά σας να στηριχθεί. Και θα στηριχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου σας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου σας ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προβληματισμοί. Απόψεις από ανθρώπους που έχουν βαθιά γνώση των θεμάτων που αφορούν την οικονομία και την παραγωγή. Και θα ήθελα να επιχειρήσω με τη σειρά μου μια συνολική τοποθέτηση στα επιμέρους αυτά ζητήματα. Πράγματι, όπως σωστά αναφέρατε, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε διάστημα 5 μηνών στις εργασίες του συνδέσμου σας. Ενώ πριν από ένα σχεδόν μήνα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασα το αναλυτικό σχέδιο της κυβέρνησης για αυτό που εμείς ονομάζουμε μετάβαση στην επόμενη μέρα, μετά τα μνημόνια και το ειδικό καθεστώς της Επιτροπής που ζήσαμε, που ζούμε για 7 χρόνια τώρα στην πατρίδα μας. Επίσης, πριν από λίγους μήνες, βρέθηκα σε μια από τις περιφέρειες της Βόρειο Ελλάδος, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των συνεδρίων, των περιφερειακών συνεδρίων που οργανώνουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για τη συγκρότηση των 13 επιμέρους σχεδίων, αναπτυξιακών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα συγκροτήσουν και το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο της πατρίδας μας. Και βεβαίως είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους φορείς του τόπου για τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και πρέπει από κοινού να δουλέψουμε για να υπερβούμε. Και να μην παραλείψω ότι σχεδόν εδώ και ένα χρόνο, μετά την ίδρυση του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, καθιέρωσα την τακτική επίσκεψή μου στη Βόρεια Ελλάδα για να έχω την άμεση εποπτεία των τρέχοντων ζητημάτων και να αναζητούμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα. Έχω συνεπώς πυκνώσει την παρουσία μου στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο για συμβολικούς, αλλά για ουσιαστικούς λόγους. Η δε πρότασή σας για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας όχι μόνο εκλαμβάνεται θετικά, αλλά σε ένα βαθμό υλοποιείται ήδη μέσω των διάβλων επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει εγώ, οι συνεργάτες μου και οι συναρμόδιοι υπουργοί με όλους τους παραγωγικούς φορείς και της Βόρειο Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της χώρας, θα έλεγα. Αλλά για να το πω πιο σχηματικά, ό,τι είναι η Αθήνα για τον τριτογενή τομέα, είναι και η Βόρειος Ελλάδα για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Η Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι δικαιωματικά είναι η βιομηχανική πρωτεύουσα της χώρας. Η παράλληλη, μάλιστα, αναβάθμιση του ρόλου της στην προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, καταδεικνύει τοπικά και εν γέννη βεβαίως των υποδομών, καταδεικνύει τοπικά
αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ανανεωμένο και πιο έντονο από ποτέ άλλοτε στα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, για μας, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η χρονιά που διανύουμε είναι η τελευταία χρονιά για τη χώρα μας σε καθεστώς μνημονίου, αλλά ταυτόχρονα είναι, θα έλεγα, ίσως και η πιο κρίσιμη χρονιά. Η πολυετής ύφεση, η πολύ υψηλή ανεργία, σε συνδυασμό με το ασφικτικό πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής, έχουν πιέσει υπέρμετρα την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία. Τώρα όμως είναι που πρέπει να δείξουμε αυτοπεποίθηση και μέγιστη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ώστε να αφήσουμε οριστικά πίσω το εφιαλτικό αυτό παρελθόν της ύφεσης. Εμείς απαντήσαμε στην ιστορική αυτή πρόκληση με ένα σχέδιο που, παρά το γεγονός των περιορισμών που μας θέτει το πρόγραμμα, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα. Σύγχρονο, εξωστρεφές, συνεργατικό, με έμφαση στην καινοτομία και τελικά συμβατό με τις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, εκπληρώνουμε το διαχρονικό κοινωνικό αίτημα για βαθιές μεταρρυθμίσεις σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής, με την εδραίωση κανόνων ίσης μεταχείρισης για όλους. Ειδικά στο ζήτημα αυτό, η ρήξη μας με το παρελθόν της ευνοιοκρατίας, των πελατειακών σχέσεων και των προνομιούχων ελίτ ήταν, είναι και θα παραμείνει απόλυτη. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, γιατί γνωρίζω ότι μιλώ σε ένα σύνδεσμο η πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι άνθρωποι της αληθινής παραγωγής. Είναι άνθρωποι που παράγουν πραγματικά, που η σχέση τους με τη βιομηχανία δεν είναι τυπική. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω κάποιες αλήθειες όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι. Γιατί μπροστά μας, ξέρετε, δεν βρίσκεται μόνο το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Το πώς πρέπει να πολεμήσουμε, να ξεριζώσουμε από το σώμα της κοινωνίας, της οικονομίας και του κράτους τα κατάλοιπα του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην κρίση. Και αναφέρομαι σε αυτό που εγώ ονομάζω την κυρίαρχη το προηγούμενο διάστημα μορφή επιχειρηματικότητας στη χώρα. Την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Της μίζας, της διαπλοκής, των θαλασσοδανείων, το μοντέλο εκείνο που δημιούργησαν, εξέθρεψαν και αξιοποίησαν οι κυβερνήσεις του χθες. Βεβαίως, σε αγαστή συνεργασία με ορισμένους επιχειρηματίες εντός εισαγωγικών, που η μόνη τους επένδυση, χωρίς κανένα ρίσκο, καμία πρωτοβουλία, καμία παραγωγική προσφορά, ήταν η απομίζηση των δημοσίων κρατικών κονδυλίων. Και αυτή ήταν, αν θέλετε, μία, εγώ θα έλεγα, από τις σημαντικότερες αιτίες που μας οδήγησε στην κρίση. Αλλά και μία από τις αιστείες διαφθοράς, υπονόμευσης του υγιούς ανταγωνισμού, φαλκίδευσης της αριστείας, που τώρα τελευταία κάποιοι διαρκώς την επικαλούνται, υπονόμευσης τελικά κάθε έννοιας δικαιοσύνης στο κοινό αίσθημα. Από την άλλη μεριά, η υγιής επιχειρηματικότητα είναι για μας και για μένα προσωπικά
εκείνη που μπορεί να θεμελιώνεται μόνο στην αληθινή παραγωγή, στην αληθινή επένδυση, που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου και της οικονομίας και σε ένα δυναμικό που εργάζεται, παράγει, σε συνθήκες όχι ζούγκλας και υπερεκμετάλλευσης, αλλά εργασιακής νομιμότητας και αμοιβών ανάλογων με την προσφορά του. Είναι με δύο λόγια η επιχειρηματικότητα που σέβεται τους νόμους, που σέβεται το περιβάλλον και σέβεται και τον πιο κρίσιμο παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας που είναι ο εργαζόμενος. Που δεν διστάζει να επενδύει στην καινοτομία, στην πρωτοβουλία, στην εξωστρέφεια, στο πολύτιμο κεφάλαιο αυτό που λέγεται ανθρώπινο δυναμικό, που είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που έχει αυτή η χώρα. Αυτό είναι για μας, φίλες και φίλοι, το μοντέλο του αύριο που μπορεί να βγάλει τη χώρα στη λεωφόρο της ανάπτυξης. Το μοντέλο με δύο λόγια της έντασης γνώσης και όχι έντασης εργασίας. Μιλούσαν κάποιοι και μιλούν ακόμα για ελεύθερη οικονομία και μας λένε ότι είναι οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας. Και στην πράξη, όταν βρέθηκαν στα πράγματα, επέβαλαν το πιο σκληρό προστατευτικό μοντέλο. Αλλά τον προστατευτισμό όχι για το δημόσιο αγαθά, τον προστατευτισμό για τους ημέτερους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα γνωστό σε όλους σας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΟΑΣΤ. Μιλούσαν και μιλούν ακόμα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και παριστάνουν και τους οπαδούς του ελεύθερου ανταγωνισμού. Στην πράξη όμως, όταν βρέθηκαν στα πράγματα, εφήρμοσαν μια εξαιρετικά προνομιακή πρόσδεση των κολλητών, των φίλων, των κουμπάρων σε κρατικές προμήθειες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Μιλούσαν και μιλούν για προστασία της ελεύθερης αγοράς. Ότι είναι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς. Και όταν βρέθηκαν στα πράγματα, πρίκιζαν τους δικούς τους με επιδοτήσεις, θαλασσοδάνεια, προνομιακές συμβάσεις, αφήνοντας στη ζώνη του λυκόφωτος χιλιάδες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Αυτό που εμείς ονομάζουμε υγιή επιχειρηματικότητα. Έτσι οδηγηθήκαμε στην κρίση. Έτσι οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Και έτσι φτάσαμε να γεμίζουν δισεκατομμύρια οι λίστες των φοροφυγάδων στο εξωτερικό, αλλά να αιμορραγεί η οικονομία και η χώρα. Να είναι πάμπλουτοι οι ιδιοκτήτες, πτωχευμένες όμως οι επιχειρήσεις. Και να έχει γονατίσει η βιομηχανική μας παραγωγή, να έχουμε ολόκληρη έκθεση με λουκέτα εργοστασίων, αναφέρθηκε πριν σε αυτό ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Ακούστε, να μιλάς για επενδύσεις είναι εύκολο πράγμα. Να ανοίγεις όμως δρόμο για να πραγματοποιηθούν, να ξεπερνάς τα εμπόδια, να τις προωθείς, να τις κατανοείς κάθε μέρα και να κατανοείς πόσο σημαντικό είναι αυτό για την πρόοδο της χώρας, για να ξαναγυρίσει εργασία σε αυτόν τον τόπο, να διατηρηθεί η ανάπτυξη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δείτε πόσα χρόνια, για παράδειγμα, είχαν βαλτώσει οι εθνικοί μας αυτοκινητόδρομοι. Πόσα χρόνια είχαν βαλτώσει? Πόσα χρόνια να ανοίξουν οι σύραγγες εδώ στα Τέμπη για να έρθει πιο κοντά η Θεσσαλονίκη με την υπόλοιπη Ελλάδα? Το μετρό της Θεσσαλονίκης, οι σιδηρόδρομοι, τα μεγάλα ενεργειακά projects, ο αστέρας της Βουλιαγμένης, το ελληνικό. Και δείτε ποια προσπάθεια γίνεται σήμερα
και τι αποτελέσματα έχει αυτή η προσπάθεια. Και δείτε εδώ ειδικά, στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε μάγοι, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι. Ξέρετε, δεν θέλω να το πενευθώ, αλλά θαρώ πως τα δυο αυτά δύσκολα, δυόμιση αυτά δύσκολα χρόνια ήταν χρόνια διαχείρισης πολύ δύσκολων κρίσεων και έχουν συσσωρεύσει μια εμπειρία που ενδεχομένως άλλοι πρωθυπουργοί δεν την έχουν αποκτήσει, έχοντας κάνει όχι χρόνια δύο, δεκαετίες δύο. Όμως αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τα αποτελέσματα έρχονται όχι την επόμενη μέρα, σε βάθος χρόνου, αλλά έρχονται μόνο με συστηματική δουλειά, σκληρή δουλειά, σχέδιο, στρατηγική και καθαρότητα στις σχέσεις του κράτους με την επιχειρηματικότητα, στην τήρηση της νομιμότητας, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό σε βάθος χρόνου δίνει καρπούς. Και είμαι βέβαιος ότι θα δώσει πολύ περισσότερους καρπούς στο μέλλον. Όχι μόνο με τη συνδρομή σας, αλλά με τον πρωταγωνιστικό σας ρόλο. Η χώρα, πιστεύω ότι έχει περάσει ήδη σε μια διαφορετική εποχή. Πριν από 2,5 χρόνια παραλάβαμε τη χώρα του Brexit. Σήμερα αυτό που πρωτοείπα πριν από ένα μήνα εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι περνάμε από το Brexit στο Green Invest, είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να το κρύψει. Όσο και αν κάποιοι που δεν ήξεραν πώς να ξεκουνήσουν κάποιες επενδύσεις που λίμναζαν για χρόνια, ξέρουν σήμερα πολύ καλά να μας κουνάνε διαρκώς το δάχτυλο. Το σπουδαιότερο όμως είναι, φίλες και φίλοι, ότι περνάμε σε μια νέα εποχή στη βάση μιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης. Οργανώνουμε το μέλλον της χώρας με το πέρασμα στη μεταμνημονιακή εποχή, ευνοώντας την ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή της στο σύνολο του ελληνικού λαού. Και σήμερα, 2,5 χρόνια από τότε που αναλάβαμε διακυβέρνηση, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των αλλαγών που συντελούνται προς θετική κατεύθυνση, αλλά και ενός καινούριου αέρα που πνέει, άνεμο ανανέωσης θα έλεγα, και εμπνέει εμπιστοσύνη και στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την οριστική έξοδο από την κρίση και την επιτροπία. Η Ελλάδα με σταθερά βήματα, καθημερινά, δύσκολα βήματα, αλλάζει. Και θέτει υγιείς βάσεις για την επόμενη μέρα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει αυτή τη θετική προοπτική της χώρας. Επιτρέψτε μου λοιπόν μετά από αυτή την αρχική, τα αρχικά λόγια που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, εκμυστήρευσης των σκέψεών μου, να γίνω πιο συγκεκριμένος αναλύοντας μέσα από στοιχεία και μέσα από παραδείγματα το ανορθωτικό εθνικό μας σχέδιο και τα θετικά αποτελέσματα που νομίζω πλέον είναι χειροπιαστά. Στον τομέα της οικονομίας έχουμε τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι ο στόχος για ανάπτυξη γύρω από το 2% το 2017 είναι ένας στόχος απολύτως ρεαλιστικός. Οι εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 18% και πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που είχαμε όχι τα χρόνια της κρίσης, αλλά από το 2001. Μάλιστα, αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από το ρυθμό των εισαγωγών, κάτι που διασφαλίζει την ισορροπία του ισοζυγίου προγραμμών και προϊονίζεται τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο.
Σε κάθε περίπτωση, έχουμε αναντήρητα εισέλθει σε μια τροχιά ανάκαμψης και πρέπει να εξασφαλίσουμε, όπως σωστά είπε ο Πρόεδρος στην αρχή, τα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά αυτής της τροχιάς στο μέλλον. Τι έχει μείνει? Αυτό που έχει μείνει, κρίσιμη προϋπόθεση, η ασφαλής ολοκλήρωση του προγράμματος, που περνάει βεβαίως από την ασφαλή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, όχι μόνο την ασφαλή, και την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ώστε να αποφύγουμε νέους γύρους αβεβαιότητας. Αλλά πλέον, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι πλευρές εργάζονται για το σκοπό αυτό. Αυτές είναι οι ενδείξεις που έχουμε, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Και το κάνουν αυτό γιατί μόνο όφελος θα έχουν όλες οι πλευρές από την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης περιπέτειας και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα λοιπόν θα τελειώσει στην ώρα του και έτσι θα μπει ένα τέλος σε μια μακρά και ιδιαίτερα επώδυνη περίοδο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Και εμείς δουλεύουμε για να θέσουμε τις βάσεις για διατηρήσιμους και όχι συγκυριακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και επιδιώκουμε αυτοί οι ρυθμοί να μεταφράζονται άμεσα σε πρώτο χρόνο, να μην είναι δηλαδή μόνο νούμερα, να μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας. Να είναι ορατοί, αισθητοί στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το σημείο κάποιες σκέψεις για το θέμα της ανεργίας. Η άνεργη ανάπτυξη, η ανάπτυξη δηλαδή αυτή, γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο, να πετύχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλούς, χωρίς αυτό να έχει καμία αντανάκλαση στη μείωση των δικτών της ανεργίας. Έχουμε δει σε άλλες χώρες αυτό το μοντέλο. Η άνεργη λοιπόν ανάπτυξη που πατάει στο φθηνό εργατικό δυναμικό, δημιουργεί τελικά μόνο μη βιώσιμα κέρδη και τεχνητές φούσκες. Χωρίς αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και χωρίς προοπτική. Αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η διάχυση της ευημερίας στους πολλούς προϋποθέτει την προστασία και όχι τη συντριβή της εργασίας. Στο ζήτημα της ανεργίας, η κατάσταση που παραλάβαμε, το γνωρίζετε όλοι, ήταν αποκαρδιωτική. Και ρίξαμε εκεί εξ αρχής όλο το βάρος. Σήμερα έχουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα, αν και βεβαίως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως έχουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Όταν παραλάβαμε, η ανεργία ήταν στο 26,5%, σήμερα είναι στο 21%. Κάθε χρόνο, τα τελευταία 2,5 χρόνια, η ανεργία μειώνεται κατά 2 μονάδες, κατά μέσο όρο. Ενώ στην πρώτη καταστροφική πενταετία, 2010-2014, η ανεργία στη χώρα αυξανόταν κατά 1,5 μονάδα. Φέτος, μέχρι και τον Ιούλιο, δημιουργήθηκαν 263.000 νέες θέσεις εργασίας. Αριθμός που αποτελεί ρεκόρ 16ετίας. Πρόκειται για αύξηση 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ενώ και η ανεργία των νέων, που είναι ίσως ένα από τα σημεία εκείνα που μας πονάει όλους περισσότερο, καθώς αφορά και την μετανάστευση του πιο σημαντικού δυναμικού της ελληνικής κοινωνίας, των νέων επιστημόνων, παραμένει υψηλή, αλλά έχει πέσει 10 μονάδες. Για δύο συνεχόμενα έτη, καταφέραμε, παρά τις δύσκολες συνθήκες, να υπερκαλύψουμε τους δημοσιονομικούς στόχους.
που έθετε το πρόγραμμα που συμφωνήσαμε με τους εταίρους μας. Βάλαμε σε τάξη με δύο λόγια τα οικονομικά μας, διεκδικώντας όμως ταυτόχρονα και επιτυχαίνοντας μια ευέλικτη συμφωνία για το χρέος που μεσοπρόθεσμα θα μειώσει τα βάρη για την ελληνική οικονομία. Συνδιαμορφώσαμε με τους εταίρους μας έναν οδικό χάρτη για το χρέος που εγγυάται τη βιωσιμότητά του και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και όχι στη λιτότητα. Και βεβαίως οι αγορές ήταν αυτές που ερμήνευσαν θετικά αυτή τη συμφωνία και υποδέχτηκαν με καλούς όρους την πρώτη μας δοκιμαστική έξοδο. Ακολούθησαν οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας, τα σπρέν των ομολόγων μειώθηκαν και μειώθηκαν εντυπωσιακά και οι δείκτες οικονομικής εμπιστοσύνης άγγιξαν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Η εγχώρια ζήτηση αυξάνεται και αυτό ενθαρρύνει την καταναλωτική ζήτηση και παρακινεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε παραγωγικές επεκτάσεις. Στη μεταποίηση καταγράφηκε ρεκόρ 9 ετών. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ από σχεδόν 9% που είναι σήμερα πρέπει να προσεγγίσει και έχουμε στόχο να προσεγγίσει το 15% το 2020. Σύμφωνα με την Market, ο κύριος δείκτης PMI καταγράφει τον εντονότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Ιούνιο του 2008. Και το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έφτασε στις 52,8 μονάδες. Η ανάκαμψη του δείκτη αυτού καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 είναι απολύτως σύμβατη με τον θετικό ρυθμό μεγέθησης της οικονομίας. Και η ενίσχυσή του κατά τους τελευταίους μήνες είναι συνεπής με την προσδοκία ότι ο ρυθμός αυτός θα έχει επιταχυνθεί τουλάχιστον κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, πράγμα το οποίο προϊονίζει το θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη για το οποίο σας είπα αρχικά, θα είναι κοντά στο 2%. Γιατί σας μιλώ όμως με αριθμούς? Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Για ένα λόγο. Γιατί μόνο μέσω της ανάπτυξης θα μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εργασία, μόνο μέσω της ανάπτυξης, στο βαθμό ιδιαίτερα που αυτή θα είναι και δίκαιη όπως το οραματιζόμαστε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε σταδιακά τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και να ανακουφίσουμε την κοινωνία από το υπέρμετρο πράγματι βάρος της φορολογίας που μας επέβαλαν τα προγράμματα διάσωσης που σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, σε συνθήκες κρίσης αποφασίστηκαν για την πορεία της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή αρχίζουν να αποδίδουν και οι δραστικές μεταρρυθμίσεις που εισάγαμε στη φορολογική πολιτική. Μεταρρυθμίσεις που όλοι διαπίστωναν την αναγκαιότητά τους, όμως εμείς τολμήσαμε να τις υλοποιήσουμε. Αναφέρομαι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αναφέρομαι στα μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, στα καπνικά και στα καύσιμα, την κεντρικοποίηση των συστημάτων προμηθειών του δημοσίου και τον έλεγχο των δαπανών στην αγορά φαρμάκου, τα βελτιωμένα συστήματα δημοσίων συμβάσεων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση που βρίσκεται στην τελική επεξεργασία, την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων και τους φορολογικούς ελέγχους στις λίστες εξωτερικού. Όσον αφορά δε στην πλευρά των εξόδων του προϋπολογισμού, εφαρμόζουμε έναν ενδελεχή έλεγχο στις δαπάνες όλων των Υπουργείων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες δαπάνες θα έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Ήδη από το 2016, από τον προηγούμενο χρόνο, πετύχαμε εξοικονόμηση δαπάνης 10% ή 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της
ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Σε συνθήκες λοιπόν ύφεσης και συμπίεσης των αμοιβών, αυτό που θέλουμε είναι και το τελευταίο ευρώ που δίνει ο Έλληνας φορολογούμενος να πιάνει τόπο και να επιστρέφεται σε κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Συν το χρόνο, όλες αυτές οι αλλαγές πιστεύουμε ότι θα σταθεροποιήσουν την ροή εσόδων στα δημόσια ταμεία και θα συμβάλλουν στην γρηγορότερη αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Ταυτόχρονα όμως θα έλεγα ότι όλες αυτές οι επιλογές, όλες αυτές οι αποφάσεις δίνουν και ένα ισχυρό μήνυμα στις δυνάμεις της αδράνειας που συντηρούσαν για χρόνια τη μαύρη τρύπα της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Το παιχνίδι αποκτά σαφείς κανόνες. Τελειώνουμε με τη θλιβερή κατάσταση όπου όσοι ήταν τίμιοι επιχειρηματίες αποθαρρύνονταν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τόπο. Και το έκαναν αυτό αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο να το λιμένονται διάφοροι επιτίδιοι. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους, ο σεβασμός στο περιβάλλον, όχι μόνο δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο θα αποθαρρύνει τους επενδυτές, αλλά αντίθετα θα ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και θα εδραιώσει το κύρος της χώρας με την ομοιομορφία των κανόνων και τους δίκαιους όρους ανταγωνισμού. Φίλες και φίλοι, όπως περιέγραψα, αυτά τα 2,5 χρόνια προσπαθήσαμε να βάλουμε τάξη στα οικονομικά της χώρας. Διορθώσαμε τις ανισορροπίες ενός στρεβλού παραγωγικού μοντέλου, θέσαμε σε εφαρμογή βαθιές μεταρρυθμίσεις που για χρόνια δεν είχαν προχωρήσει στον τόπο. Τώρα όμως, ποια είναι η συζήτηση για την επόμενη μέρα? Η συζήτηση για την επόμενη μέρα είναι αυτή που είχε ένα τίτλο. Ανάπτυξη. Και νομίζω ότι μπορούμε να ρίξουμε το βάρος με απόλυτη προτεραιότητα στο ζήτημα της ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη με βιώσιμα χαρακτηριστικά, προσανατολισμένη στη δημιουργία νέων, αλλά και καλά αμοιβόμενων, αξιοπρεπώς αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση δεν είναι εύκολη. Είναι μια δύσκολη συζήτηση που απαιτεί τη συμμετοχή και τη συστράτευση όλων. Η βαθιά ύφεση και η απότομη αποεπένδυση των προηγούμενων ετών, δεν υπάρχει αμφιβολία, έχει δημιουργήσει ένα πεδίο εξαιρετικά αρνητικό. Από αυτή την έννοια, η συζήτηση για την επόμενη μέρα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης δεν ξεκινάει από το μηδέν. Έχουμε ακόμα να υπουλώσουμε πληγές. Η στρατηγική μας για την άμεση λοιπόν επιστροφή σε διατηρήσιμους και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί παρά να έχει ως κύριο άξονα τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Δεν μπορεί παρά να έχει ως κύριο άξονα τη δυναμική ανασύνταξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Μίλησε ο πρόεδρός σας για τη ραγδαία αποβιομηχάνηση. Σε διάστημα 30 ετών, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης. Και για την ραγδαία υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και αν θέλετε, και αυτή ήταν μία από τις αιτίες της κρίσης και της κρεοκοπίας. Όπως πολλοί συμμετέχοντες στα στρογγυλά σας τραπέζια διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σας. Λοιπόν, με απόλυτη προτεραιότητα στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, θέλουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουμε σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και αυτή η ανάπτυξη να οικοδομηθεί πάνω σε υγιείς βάσεις. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αφήσουμε πίσω μας το παρασιτικό μοντέλο κατανάλωσης εισαγωγών με δανεικά. Και αν δεν στραφούμε στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος
που θα δίνει έμφαση στους διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς, στην καινοτομία και στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Για τις ανάγκες αυτής της μετάβασης χρειάζεται μια σύγχρονη και συνεκτική βιομηχανική πολιτική, που θα λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη της και τις διεθνείς εξελίξεις και θα προσαρμόζεται ανάλογα. Η δική μας λοιπόν προσέγγιση είναι πολυεπίπεδη και αποτελείται από ένα στοχευμένο σύνολο δράσεων που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της ρευστότητας, τα ζητήματα της χρηματοδότησης και της προσέλκυσης επενδύσεων, του ενεργειακού κόστους, το κρίσιμο θέμα της αναδιάρθρωσης των χρεών, το κρίσιμο θέμα της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, το κρίσιμο θέμα της απονομής δικαιοσύνης και της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης και βεβαίως την ανάγκη για σταδιακή αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά εμβληματικά παραδείγματα στις παραπάνω κατευθύνσεις. Η δραστική παρέμβαση με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό λύνει το γόρδιο δεσμό της υπερχρέωσης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και απεγκλωβίζει από τη στασιμότητα που είχαν περιέλθει τις επιχειρήσεις, το δημόσιο, τις τράπεζες, δηλαδή το σύνολο σχεδόν της ελληνικής οικονομίας. Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να παράγουν και δεν μπορούσαν, με πολλαπλά ωφέλη για τη μισθωτή εργασία, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα δημόσια έσοδα, αλλά και για την τραπεζική ευστάθεια. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν ξανά επιλέξιμες στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, δίνοντας πολύτιμη ανάσα στην οικονομία και στις θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε το Ειδικό Ταμείο Χρηματοδότησης και Συμμετοχών από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Ένα ταμείο που θα συμβάλλει με κεφάλαια στην επανεκκίνηση των ρυθμισμένων επιχειρήσεων, με προφανείς θετικές συνέπειες που θα γι' αυτό για τους εργαζόμενους και για το σύνολο της οικονομίας. Επίσης, άλλη σημαντική πρωτοβουλία, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, που βρίσκεται στις διαδικασίες ίδρυσης, μια τράπεζα ομπρέλα, με τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου, όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το Πράσινο Ταμείο, το Enterprise Greece. Βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, επίσης, το Εθνικό Σχέδιο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας. Ενώ ολοκληρώνεται η υποβολή 772 νέων επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 2 δισεκατομμυρίων, κυρίως στους κλάδους της αγροτοδιατροφής, της βιομηχανίας και του τουρισμού, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η αξιολόγηση 610 σχεδίων. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στοχευμένα, που μέσω της μόχλευσης κινητοποιούν πολλαπλάσιους πόρους ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως το ΤΕΠΗΧ 2, το Equifund, το νέο εξοικονομώ κατοίκων, το Ταμείο Υποδομών και το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Για πρώτη φορά όμως στην Ελλάδα προχωρούμε και δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, 100.000 σχεδόν πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις μικρές πιστώσεις μέχρι 15.000 ευρώ για να ξεκινήσουν τα πρώτα τους βήματα ή για να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων αυξήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Έχει φτάσει σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλάβαμε την πρώτη θέση στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ήμασταν πάλι πρώτοι στην ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 14-20, καταφέρνοντας την εισρωή πόρων 11 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία. Υπογράψαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη μεγαλύτερη συμφωνία
τον τελευταίο 5 ετών, ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων για το 2016 και 2 δις για το 2017, ενώ από την αξιοποίηση των συμφωνιών με την EBRD και το σχέδιο Juncker, ήδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι τράπεζες μειώνουν το φορτίο των κόκκινων δανείων, περιορίζουν μέρα με τη μέρα την εξάρτησή τους από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας και είναι έτοιμες να συμβάλλουν ξανά στη χρηματοδότηση της οικονομίας και πιστεύω ότι και με τις τελευταίες θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τους εταίρους μας για το πώς θα προχωρήσουμε και στα προγραμματισμένα stress test, κάτι το οποίο δεν εμπνέει πια καμία ανησυχία, καθότι οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις καλύτερα ανακεφαλοποιημένες σε όλη την Ευρωζώνη, ανακτούν οι τράπεζες την εμπιστοσύνη των πολιτών και γενικότερα το τραπεζικό σύστημα ανακτά εμπιστοσύνη και οι πολίτες επιστρέφουν τις καταθέσεις τους. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016 άγγιξαν υψηλό επταετίας. Υπογράφηκαν 12 συμβάσεις έργων ΣΔΙΤ, ύψους 633 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τέλος βελτιώθηκε σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της απλοποίησης των αδειοδοτήσεων, της αναμόρφωσης των μηχανισμών εποπτείας και του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το 30% περίπου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού. Θα φτάσει σύντομα αυτό το ποσοστό στο 53% με την επέκταση στους τομείς των logistics και του εξορυκτικού κλάδου. Ήδη, περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από αυτό το νέο σύστημα αδειοδότησης. Καταρτήσαμε τον κώδικα δεοντολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων κοινωνικών εταίρων. Προχωρήσαμε τον νέο νόμο για την προσέλκυση επενδυτών στις νεοφυείς επιχειρήσεις και το βελτιωμένο νομοσχέδιο για την ταχεία αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων. Ενώ τους προσεχείς μήνες, η Ελλάδα θα καταστεί μία από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως, όπου η σύσταση επιχειρήσεων θα έχει καταστεί μία πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα τη Βόρεια Ελλάδα, χάρη στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και βεβαίως του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και των περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας, περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχουμε καταφέρει, και αυτό αφορά ιδιαίτερα εδώ την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τα είπαμε σήμερα και με τον Περιφερειάρχη, έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε μία από τις πρώτες θέσεις ως προς την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Ξεκλειδώσαμε τους πόρους που προβλέπονται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προχωράμε βήμα-βήμα ένα σχέδιο με όραμα για την αναβάθμιση της Βορείου Ελλάδος, τη γεωστρατηγική της σημασία, που ήταν μια σημασία πάντοτε συνδεδεμένη με τις γειτονικές χώρες, αναβαθμίζοντας λοιπόν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας την περιοχή διαμετακομιστικό κόμβο για την ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και πύλη εισόδου για ολόκληρη την Ευρώπη. Η μεγάλη πρόοδος στην σιδηροδρομική Παθέ και φυσικά η σιδηροδρομική Εγνατία, ένα μακρόπνο έργο, το οποίο συμφωνήσαμε περίπου πριν από 20 μέρες, 25 μέρες, στην Καβάλα, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου, έργο που θα συνδέσει τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη με τη Μαύρη Θάλασσα, τον Μπουργκάς και την Βάρνα και από εκεί με τον Δούναβη στην πόλη Ρούσε της Βουλγαρίας. Ένα έργο πνοής όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα, αλλά έργο πνοής για ολόκληρη τη Βαλκανική. Θέλουμε λοιπόν η Θεσσαλονίκη να ξαναγίνει ένα
σημαντικό οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρου των Βαλκανίων. Αυτό είναι το όραμά μας για την περιοχή, αυτό είναι το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη και αυτή η προοπτική αξίζει σε αυτή την πόλη με την πολύ μεγάλη ιστορία, τις πολύ σημαντικές παραδόσεις. Δεν είναι όραμά μας να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα. Όραμά μας είναι να την κάνουμε κέντρο ισχυρό ολόκληρων των Βαλκανίων. Και αυτή είναι ίσως μια διαφορετική οπτική και μια διαφορετική αντίληψη που εμείς έχουμε για τον τόπο, για την πόλη, για τη Βόρεια Ελλάδα. Σημαντικά επίσης έργα, όπως το μετρό στο οποίο αναφέρθηκα πιο πριν, το έργο για το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τα νέα κτίρια σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης, μεταξύ άλλων, είναι έργα τα οποία προχωρούν και αλλάζουν σιγά-σιγά τη μορφή της πόλης. Και βέβαια, να μην ξεχάσω, μιας και ομιλώ σε ένα ακροατήριο που μας κάνει την τιμή να είναι παρόν και ο πρέσβης των ΗΠΑ, η επόμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018 θα είναι αφιερωμένη, θα έχει ως τιμόμενη χώρα τις ΗΠΑ, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η ΔΕΘ ανακτά όχι μόνο την μεγάλη οικονομική και εμπορική της αξία, αλλά ανακτά και έναν ιδιαίτερο ρόλο, διεθνή ρόλο που συμβάλλει στο δόγμα μας για μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και είμαι βέβαιος ότι με τόσο δραστήριες προσπάθειες που καταβάλει ο πρέσβης, αλλά και η ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, θα έχει και η ΔΕΘ του 2018 εξαιρετική επιτυχία, όπως είχε και η φετινή. Φίλες και φίλοι, με αυτές τις σκέψεις θέλω να καταλήξω. Η χώρα μας πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μια κρίση που τα άλλαξε όλα. Είναι όμως ώρα να κοιτάξουμε μπροστά. Η χώρα μας, παρά τα μεγάλα προβλήματα που εξακολουθεί να έχει, έχει ανεξάντλητες δυνατότητες και οφείλει να τις αξιοποιήσει. Είναι επρικισμένη με μια σπουδαία γεωστρατηγική θέση. Βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, με συγκριτικά πλεονεκτήματα πολύ ισχυρά, αυτά που της προσδίδουν την έννοια ενός διεθνούς κόμβου μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, βιομηχανίας, ναυτιλίας, αλλά εγώ θα προσέθετα και παιδείας και πολιτισμού, για να μην ξεχνάμε και τη σημασία των άλλων αυτών αγαθών. Πιστεύω λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο θέλω να ολοκληρώσω την ομιλία μου. Πιστεύω ότι μπορούμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και η Ελλάδα όχι να βγει μόνο από την περιπέτεια των μνημονίων, αλλά να μπορεί να έχει μια διατηρήσιμη ανάπτυξη και μια διαρκώς θετική αύξηση του επίπεδου ζωής, μείωση της ανεργίας, αύξηση, αν θέλετε, των προσδοκιών και της ευημερίας. Αρκεί να το πιστέψουμε και να δράσουμε. Να βγούμε ξανά στο προσκήνιο, να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο και να εμπνεύσουμε, αν θέλετε, ένα νέο όραμα για τις επόμενες γενιές. Από την πλευρά μας, το έχουμε αποδείξει, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, ακούμε και εξετάζουμε κάθε διαφορετική πρόταση. Και κυρίως έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε να δώσουμε χώρο στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, να αναπτυχθούν, να προχωρήσουν και βεβαίως με αυτές τις δυνάμεις είναι που θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα.
τη μέρα μιας, την επόμενη μέρα που στόχο έχουμε να βρει μια Ελλάδα ξανά ισχυρή, αυτοδύναμη και πάνω απ' όλα πιο δίκαιη. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Αφορά όλους έναν προς έναν ξεχωριστά. Όλοι μας και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, πρέπει να δείξουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις. Την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Εγώ προσωπικά, με το γραφείο μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, έχουμε πάντοτε, το γνωρίζετε άλλωστε, ανοιχτή την πόρτα μας για να συζητήσουμε για καινούργιες ιδέες, για να συζητήσουμε για επενδύσεις, για να λύσουμε προβλήματα. Οι δικές μας κινήσεις και πρωτοβουλίες έχουν στόχο να στείλουν το κατάλληλο εκείνο σήμα προς το εξωτερικό που θα συμπαρασύρει και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Και σας καλώ αυτό το σήμα να το στείλουμε μαζί. Και ξέρω καλά ότι απευθύνομαι και πού απευθύνομαι. Γι' αυτό σας το ζητώ. Να στείλουμε το σήμα ότι είμαστε έτοιμοι να κόψουμε οριστικά τις γέφυρες με ένα παρελθόν το οποίο μας οδήγησε στην κρίση. Και να στείλουμε και το μήνυμα ότι δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτό το παρελθόν. Και ότι οικοδομούμε ένα ελπιδοφόρο πια μέλλον για τη χώρα. Το μέλλον μιας δίκαιης ανάπτυξης. Με τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μπορούμε να το πετύχουμε και είμαι βέβαιος ότι αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται πια σε όλους. Και σε όσους το επιθυμούν και σε όσους μπορεί να το απεύχονται. Θα τα καταφέρουμε όμως και έχει ήδη αρχίσει αυτό να γίνεται πράξη. Σας ευχαριστώ.